κοινό. 10 τράπεζες, δημοτικά καταστήματα. Και για το κοινό, δηλαδή για επισκέπτες και για πελάτες, σε γραφεία, όπως 10 τράπεζες, δημοτικά καταστήματα, σε καταστήματα τροφίμων, όπως φούρνη, κρεοπολία, εκθειοπολία, ζαχαροπλαστεία, σε καταστήματα λιανικής, καθώς και σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εξίσου στις ακόλουθες περιπτώσεις. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, στα ταξί και τα επαγγελματικής χρήσης οχήματα για τους επιβάτες και τον οδηγό, στα σούπερ μάρκετ για εργαζόμενους και καταναλωτές. Άρα, από αύριο ισχύουν τα εξής μέτρα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους, εργαζομένους και κοινό, σε 10 τράπεζες και λοιπά γραφεία εξυπηρέτησης κοινού, σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, στα σανσέρ, στα νοσοκομεία, τα ιατρία και τα διαγνωστικά κέντρα, στα καταστήματα λιανικής και στα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Η μάσκα είναι επίσης υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στην εστίαση, ενώ παραμένει ισχυρή σύστασή μας για χρήση μάσκας σε όλους τους άλλους κλειστούς χώρους, αλλά και στους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν μπορούν να κρατηθούν αποστάσεις. Παρακαλούμε από αύριο όλους τους συμπολίτες μας να τηρούν πιστά τους νέους κανόνες για τη χρήση μάσκας, οι οποίοι έχουν ως στόχο την προστασία όλων μας. Η αυστηροποίηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας δεν γίνεται για τιμωρητικούς λόγους. Γίνεται για το συνολικό, συλλογικό, προληπτικά καλό. Γιατί ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας και οφείλουμε να τηρούμε σχολαστικά όλες τις οδηγίες των ειδικών, ανάμεσα στις οποίες και η χρήση μάσκας, με την οποία θα χρειαστεί να μάθουμε να ζούμε. Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα γίνονται και θα συνεχίζονται οι έλεγχοι για να διασφαλίσουμε ότι τόσο αυτά όσο και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας τηρούνται.